Το έκανε. Αμέσως. Όχι και αμέσως, δεύτερη φορά είναι. Περάσαμε τέλεια. Είναι απίθανος, κούκλος. Φυλάει τέλεια. Θα ήθελα να τον είχα γιο, αν έκανα ποτέ παιδί. Τώρα που το λες. Αν εγώ είχα γιο το Βαγγέλη, μάλλον θα αυτοκτονούσα. Αφού τον σκότωνα πρώτα. Με του Γιάννη, τι γίνεται? Ένα περίεργο πράγμα. Σαν να μην υπήρξε ποτέ. Και το ξέρω ότι μπορεί να ακουστεί γελίο, αλλά όσο σκέφτομαι πόσα κατάπια για το Γιάννη, με πιάνει μίσος. Δεν αξίζει να έχει την ίδια θέση στη ζωή μου με τον Μπάρι μου. Ακούσε εκεί να είναι σίγουρος όταν του τηλεφωνήσω, μετά από όλα αυτά. Καλά, ε. Πρέπει να πάμε από το μαγαζί να τον γνωρίσεις. Μπορεί να έχει κανένα καλό φίλο. Αν και τόσο τέλειος, αποκλείεται να είναι. Ξέρεις, κούκλος, έξυπνος, καυστικός, λίγο μαλάκας, τέλειο σεξ. Μου έδωσε και τον μπουφάν του στη μηχανή και σταμάτησε στο περίπτερο και μου πήρε τσίχνες, τσιγάρα και σοκολάτα. Θα τα φυλάξω όλα στο σιρτάρι. Λες να με φτύσει, όπως έλεγε αυτή η τσούχτρα η Ιωάννα. Τίγιος Γιάννη, είχα πάντα. Κάθε συγιακούς την πικραμένη. Αυτή δεν είναι που μου λες ότι έχει με το γέρο που τη ζηλεύει. Ναι. Είδε και απόειδα από τη ζωή της και το έριξε στους γέρους. Ότι δίθεν αυτοί την καταλαβαίνουν. Η κατανόηση του γέρου μας μάρανε. Πες μου κι άλλα. Ήταν σαν κανονικός. Εντελώς σαν κανονικός. Μόνο που μου έκανε πολλά κομπλιμέντα. Ξέρεις, κούκλα και τέτοια. Εγώ τι θα κάνω με τα πολυφάδι. Το περίμενες να ήταν πιο συχαμερός και από τον ίδιο του τον εαυτό. Να δεις που να πάμε τις χαρτού της Μάρθας. Είναι φοβερή, θα μας τα πει όλα. Ναι, χρειαζόμαστε χαρτού για να μάθουμε ότι έχουμε μπλέξει πάλι με καθάρματα. Πες μου ότι θα έρθει να σου έρθει. Φυσικά και θα έρθει. Θα του τα πρίξει κι άλλη τώρα και πάλι στο κατόφι μας τα κόβει τις φλέβες του. Το υπόσχεσαι. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Και θα δεις που θα σου περάσει εντελώς. Σε 21 μέρες θα είναι σαν ένας κακός εφιάλτης. 21. Τόσο κρατάει μία αποτοξίνωση. Έχουν κάνει μία έρευνα οι Αμερικανοί. Υπήρχε ένας τύπος που είχε. Έχω να συναντήσω και τους παλιούς μου αύριο, μπας και γράψω αυτό το ρημάδι, το κομμάτι. Έχω πήξεις. Έχω αυτό το καινούργιο project και με έχει πίεσει πάρα πολύ. Ξέρεις, γυρνάω στο σπίτι και για να αποσυμπιεστώ, ξαπλώνω στο κρεβάτι και κοιτάω το ταβάνι. Και 2 ώρες και κάθομαι να σκέφτομαι. Δεν υπάρχει πιο σίγουρος τρόπος να ανανεώσεις την κατάθλιψή σου από το να συναντήσεις τους άντρες της ζωής σου. Και πλακώνω στο διάδρομο. Και τρέχω, ξέρεις, λίγο. Για να μου φύγει το άγχος. Έχω πάρα πολύ άγχος. Δηλαδή, ναι. Μισό. Ναι. Και την τρέλα να σου λέω. Ναι. Ξέχασε το όνομά της. Και μετά μου φέρε και μια φίλη της. Και για ένα τρίμερο δεν κλείσανε μπούτι. Σιγά τώρα, μην μασάμε με το κάθε τσουλάκι. Εσύ τι κάνεις? Είχα πάει για 6 μήνες Κούβα. Εκεί οι γυναίκες, παιδί μου, είναι άλλο πράγμα. Ψυχούλες. Πολύ ξυγημένες. Το βρακί τους βγάζουν να στο δώσουν. Και μη σου πω πόσο θες. Το μοχίτο για ποιον είναι? Για τον κύριο. Τώρα είμαι με τη Ρόζα. Θα τη φέρω σε 2 εβδομάδες. Θα παντρευτούμε και να πάρει άδεια. Και πρώτα θα πάμε Γάβδο για 2 μήνες. Και μετά στο Άστρος. Στου γέρου μου να εγκατασταθούμε μόνιμα. Εκεί είναι που λύσε. Οριμότητα. Επάρκεια, συνέπεια. Τι σου λέω τώρα, γνωστές λέξεις, ε. Πρέπει κάποια στιγμή να κάνεις οικογένεια. Ποιος θα σε εμπιστευτεί, μου λες? Ναι. Έλα. Όχι με την κόρη μου. Έλα, δεν σ' ακούω. Τι τύχη θα μπορούσα να έχω εγώ. Έλα, σε έναν κόσμο που όλοι οι άντρες, ακόμα και ο μπαμπάς μου, ο γλυκός κατά τα άλλα μπαμπάς μου, δεν διαφέρει σε τίποτα από τον εκάστοτε γκόμενο και μου συμπεριφέρεται σαν να είμαι χαζή, κουφή και τυφλή. Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα κάτσουμε σπίτι σαν κανονικό ζευγάρι. Νομίζω ότι είμαστε κανονικό ζευγάρι. Το σουφλέ είναι πολύ εύκολο και εντυπωσιάζει τους γκόμενους. Έτσι ξέρω 2-3 φαγητά που κάνουν φιγούρα και με περνούν για νοικοκυρά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ουτοπία. Τι άλλο λένε τα γυναικεία περιοδικά για το τέλειο βράδυ? Αρωματικά στικ. Μήπως είναι too much? Πρέπει να συμβουλέψω τον εαυτό μου να κάνει ό,τι θα με συμβούλευα αν ήμουν φίλη μου. Λοιπόν, ας βγάλω το κραγιόν να παραστήσω την άβρητη. Επανάληψη. Πόδια ξύρισα, μαλλιά, μουστάκι οκ, okay, νύχια έφτιαξα. Πάρε. Γεια. Yeah.
Τι έγινε εσύ? Πώς σε λένε? Τον λένε Χοντρό. Μη ρωτήσεις γιατί. Τι είναι μωρή Χοντρούλη? Τι έγινε εσύ όμορφη? Τι μυρίζει? Beautiful, της Εστελοντέρ. Όχι, στο φούρνο. Α, σουφλέ καλαμπόκι. Είπα να μην βγούμε, να κάτσουμε εδώ να φάμε και αν είναι μετά να πάμε καμία βόλτα, Τι λες? Δεν ανάβεις κανένα φως. Μη στραβωθούμε. Κάτσε. Έλα, μη μου το χαλάς. Μη μου το κάνεις αυτό. Μη με φτύσεις κι εσύ και γίνεις συνταξιούχος μπροστά στην τηλεόραση. Μη γίνεις Γιάννης. Πάρε μ' αγκαλιά. Μα τι έπαθες τώρα? Εγώ ήρθα να δω εσένα. Τηλεόραση έχω και σπίτι μου. Αφού εγώ σου μαγειρεύω, δε θες? Αλλά θέλω. Στο Λος Άντζελες υπάρχει μια τύπισσα που κάνει πρακτικά σεμινάρια σεξ. Εμείς εδώ, οι ψωροκόστανες, τα διαβάζουμε στα περιοδικά. Το 70% των ανδρών κάνουν πιο συχνά σεξ ιεραποστολικά, αν και προτιμούν το σκυλίσιο. Η μεγαλύτερη προτίμηση, 68%, είναι το στοματικό, που δεν είναι και το φόρτε μου. Δόξα τω Θεώ δεν ανήκει στο καταραμένο 68%, γιατί δεν μπορώ. Με πιάνει ασφυξία, κλειστοφοβία και καμιά φορά βουρκώνω. Τι θέλει μια Λίζα για να είναι ευτυχισμένη? Ένα κούκλο στο κρεβάτι της που να τον θέλουν οι άλλες και αυτός να θέλει αυτήν, να της το δείχνει και να είναι και κανονικός. Ω Θεέ μου, το σουφλέ! Άρε Χοντρέ, κάψαμε το φαΐ. Τόσο κοντή είμαι? Ή μήπως αυτός είναι πολύ ψηλός? Ούτε φωνή του ακρόασε από τον εχθρό. Θα τον έχει βάλει κάτω η άλλη και θα τον δέρνει όλη μέρα. Μόνο κάτι βουβά είχα χτες το βράδυ. Εσύ τι έγινε με τον Μπάρι? Άσε, έγιναν πολλά, θα στα πω. Καλά? Δεν είμαι σίγουρη. Θα σου πω να μου πεις. Το Γιαννάκη είχαμε κανένα νέο? Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ένδειξη ότι κάποιος πέρασε στη σφαίρα του παρελθόντος από την προσφώνησή του με υποκοριστικό. Δεν φαντάζεσαι πόσο καθόλου όμως. Σαν να μην υπήρξε ποτέ, σαν να το φανταστήκαμε. Αν είναι δυνατόν να έχουμε τόσο αρρωστημένη φαντασία. Δηλαδή τώρα εσύ δεν τον σκέφτεσαι καθόλου? Σε τρελή, ξερνάω. Δεν διανοούμε να καταναλώσω λεπτό από το χρόνο μου. Απορώ για μια ακόμη φορά με τον εαυτό μου. Άλλο είναι το πρόβλημά μου τώρα. Τι έγινε πάλι? Είμαι ερωτευμένη. Αυτό είναι το πρόβλημα? Μια ζωή αυτό μου λες, Βρελιζάκι μου. Και αυτή τη φορά είμαι κανονικά. Όχι ερωτοφάνεια. Είναι καταπληκτικός. Χθες ήρθε και περάσαμε τέλεια. Το κάναμε δύο φορές. Και μετά που πεινάσαμε και έκαψα και το σουφλέ, πήγαμε με τη μηχανία στην κρεαταγορά και φάγαμε σούπα. Αυτός δηλαδή, γιατί εγώ πάλι τον κοιτούσα στα μάτια και λιβάνιζα τη γίδα του βραστή. Τα έχω χάσει 3 κιλά. Ανορεξία. Αλλά μετά έγινε κάτι κακό. Ναι. Πήρε κάποιος το κινητό. Κάποια δηλαδή σίγουρα. Και αυτός ταράχτηκε. Έκανε πως δεν ακούει και απομακρύνθηκε. Και μετά? Και μετά πήγαμε loft. Τέλεια. Και συνεχίσαμε άλλη μια φορά. Μετά έφυγε για μια δουλειά και ξαναγύρισε και μου έφερε κρουασάν και καφέ στο κρεβάτι. Ξέρεις, τόσο σούπερ που δεν μπορούσα να το πιστέψω. Μωρό μου, μη σηκώνεσαι εσύ. Εγώ πετυχαίνω σε μια δουλειά. Πρέπει να πάω το φοπλιά στη λογίστρια. Προφανώς δεν έχει μπαμπά για αυτές τις δουλειές. Κρουασάν, θα φέρω όταν γυρίσω. Α, μπουρνούζι, σου βγάζω ένα ρόζ στο μπάνιο. Και πιστολάκι, έχεις το ντουλάπι. Σύμφωνα με κάτι έρευνες, οι γυναίκες είναι ευάλωτες το πρωινό στο κρεβάτι επειδή είναι αποθυμένο τους από τότε που ο σπηλεάνθρωπος πήγαινε για κυνήγι και έφερνε τροφή. Οπότε δεν φταίω εγώ που έπεσα σαν το σίκο. Έχει να κάνει με τα γονίδια μου. Από οργάνωση σκίζει. Μπουρνούζια, πιστολάκια. Μόνο που καμία προκάτοχος δεν είχε φροντίσει για τίποτα στικ για να μας καρέψουν το σπυράκι. Ως πότε θα περνάμε εφηβεία? Βέβαια μετά έγινε κάτι που ελπίζω να μου βγει σε καλό. Πιστεύω να έκανες καμιά κατσικιά να παραστήσεις πάλι την άνετη. Κοίτα, ας είμαστε αντικειμενικές. Όλα του τα έκανα πολύ εύκολα. Η Άντζελα μου είπε ότι είναι εγωιστής και του αρέσουν τα δύσκολα. Δεν έπρεπε να τον ζωρίσω λιγάκι. Να δω αν τελικά με θέλει επειδή του κάθισα ή με θέλει κανονικά. Μα είναι δυνατόν να μην σε θέλει κανονικά? Θα στο έκανε 3 φορές και κρουασάν για πρωινό. Δυστυχώς, η συνέχεια με δικαίωσε. Εκεί που καθόμαστε στο κρεβάτι. Ναι.
Εδώ είμαι. Όχι, όχι τώρα. Έχω δουλειά. Τον υδραυλικό. Υδραυλικό δεν με είχε πει κανείς μέχρι τώρα. Ναι, θα περάσω. Είπαμε να κάνουμε το κορόιδο. Όλα όμως έχουν ένα όριο. Εξάλλου, αν δεν βάλεις τα πράγματα στη θέση τους από την αρχή, είδαμε πως την πατάς. Σαν το Γιαννάκι. Ό,τι μου έκανε το έχαφτα για να μην με πει κατίνα, και να την κατάφερα. Και να με κερατώσει. Και να με πει κατίνα, και να βγει και λάδι. Sorry, αλλά τα ίδια λάθη δεν τα ξανακάνω με τον Μπάρι. Έλα στο ζουμί. Άκου, το ότι περάσαμε μία νύχτα μαζί δεν σημαίνει αναγκαία και κάτι. Μεγάλα παιδιά είμαστε. Και αν έχεις κι άλλες υποχρεώσεις, δεν τρέχει και τίποτα. Τι είναι τώρα, Βρυχαζό. Κοίτα, πες με τέρας, πες με χοντρή. Ό,τι θες πες με. Αλλά χαζή δεν είμαι ούτε κουφή. Και καταλαβαίνω πολύ καλά τι συμβαίνει. Εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί όλη αυτή η υποκρισία, ε. Πρωινά, μπουρνούζια, σεξ. Αν εσύ έχεις συνηθίσει να το κάνεις στους δρόμους και σου φαίνονται όλα περίεργα. Τι θες να πεις δηλαδή, ότι εκτός από χαζή είμαι και τσουλή. Από ό,τι φαίνεται τα έχεις όλα στο κεφαλάκι σου. Και ό,τι και να πω εγώ δεν έχει σημασία. Δηλαδή επιμένεις. Δεν είμαι 18 χρονών να παίζω με τα λόγια. Αν δεν θες να καταλάβεις. Να καταλάβω τι, ότι είσαι διπρόσωπος. Επειδή κάτι συμβαίνει που δεν καταλαβαίνω, ας τα αφήσουμε καλύτερα έτσι. Να αφήσουμε τι έτσι. Αυτό ήτανε. Σε βολεύει έτσι. Χαλάρωση, μωρό μου. Κι άμα σου περάσω τα νεύρα, ξέρεις που θα με βρεις. Και εσύ ξέρεις που θα με βρεις. Ελπίζω να μην το παράκανα. Λες να με πάρει αυτός. Τι να σε πάρει, αφού το πρόγγιξες. Ήθελες να κάνεις τον τζόρα που δεν σηκώνει τίποτα. Τώρα τι θα σας πάρει κιόλας. Δεν περιμένω να το χοντρίνει κι αυτός έτσι. Γάμο του. Εν τω μεταξύ, δεν θέλω να τον πάρω εγώ. Όχι μόνο γιατί θα φανώ ανακόλουθη, αλλά και για τους γνωστούς λόγους. Από την άλλη, δεν θέλω να νομίσει ότι με νοιάζει κιόλας και ότι πηδιέμαι με τον καθένα χωρίς δέσμευση. Αλλά αν τον πάρω, μπορεί να νομίσει ότι είμαι κανένα τσιμπούρι που θέλω να του κατσικωθώ. Επειδή όμως είπα και εκείνα τα δίθεν άνετα, φοβάμαι πως θα με έχει τώρα για εντελώς σχήμα. Και σε ρωτάω άλλη μια φορά, τι είναι καλύτερο, τσιμπούρι ή τσούλι. Αν ήξερα όλες τις απαντήσεις, δεν θα άλλωνα κάθε μέρα στους κοιλιακούς. Πάμε στο διάδρομο. Πάπα. Δεν μπορώ άλλο αυτό το πηγαίνει, έλα σε τα χάμστερ. Πάντα εσύ πώς μου τα λες. Για να ξαναφτιάξεις την κατάσταση, εσύ πρέπει να κάνεις κάτι. Γιατί αυτό το κάτω κάτω τι έκανε. Επειδή μίλησε διακριτικά στην κόμενα που τηλεφώνησε. Γεια. Μπορεί να μην ήθελε να σε εκθέσει. Τώρα δεν μιλάς σοβαρά. Όχι, ρε Λιζάκη, αλλά αν το δεις στην πλευρά του, ήταν άψογος. Επειδή τον πήρε μια γκόμενα τηλέφωνο, σιγά. Δεν πιστεύω να νομίζω ότι είσαι η πρώτη που γνώρισε. Εξάλλου και σένα μπορεί να σε πει ο Γιαννάκης τηλέφωνο. Τι θα του έλεγες. Ότι είσαι με τον γκόμενο στο κρεβάτι και τρώτε κρουασάν. Λες να ξενέρωσε τώρα. Μωρέ, εγώ για καλό τα είπα όλα αυτά. Για να μην με έχει εξεφτύλα. Μήπως να πάμε το βράδυ από το μαγαζί. Να τον δεις κι εσύ και να μου πεις. Πες μου, είναι δυνατόν να μην με θέλει. Τρεις φορές μου το έκανε χωρίς να μου έχει καμία υποχρέωση. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Μετά από 2 ραντεβού ξαναγίνονται όλοι κολοκύθες. Γιατί να τυχαίνουν όλα σε εμάς. Αν ήξερα να σου απαντήσω, δεν θα έβαζα 10 φορές την ώρα lip gloss. Δεν μπορώ άλλο. Κουράστηκα με τόσους μαλάκες. Τι πληρώνουμε, ρε γαμώτη. Πώς πρέπει να αλλάξουμε παρέες. Τι λέω κι εγώ σαν τη μαμά μου τώρα, αλλά αν το καλοσκεφτείς, ξέρουμε καμία ευτυχισμένη. Εγώ μάλλον το Θεό δεν έχω ούτε μία φίλη που να περνάει καλά για περισσότερο από 2 μήνες. Έτσι όπως πάμε, μας βλέπω να γινόμαστε σαν κάτι πικραμένες σαραντάρες με κατεστραμμένο μαλλί από τα κομμωτήρια που πίνουν καφέ και καπνίζουν τσιγάρο με κόκκινο νύχι και βρίζουν τους άντρες που δεν υπάρχουν πια άντρες. Απορώ πως αντέχει και δεν με παίρνει τηλέφωνο. Γιατί ο Γιάννης τι σου λέει. Ναι, ποιος είναι. Εδώ είμαι. Είναι πάνω. Δεν είναι εδώ. Μήπως να το ανοίξουμε. Μην ξεκουφάνει και τους γείτονες. Δεν θέλει και πολύ ο παππούς από κάτω. Ναι, τώρα εσένα ο παππούς σε μάρανε. Κανόνισε κακομοίρα μου να υποτροπιάσει, σε μαζεύουμε πάλι. Είσαι τρελή, αφού τον συχαίνομαι. Τι νομίζεις ότι κάνεις. Τι σου φταίνει οι άνθρωποι νυχτιάτικα. Όχι, δεν κατεβαίνω. Ανοίξτε! Θα φωνάξω το 100! Το ηθόν! Τι θα γίνει, θεσπίδης. Ως πότε θα μαρτυράμε την ώρα και τη στιγμή που το δώσαμε. Θα σταματήσουν ποτέ οι εραστές σας να μας αναστατώνουν μέσα στη νύχτα. Αχ, λεβέντες μου. Ο κύριος δεν είναι καν εραστής μας. Είναι ένας ανώμαλος που μας παρενοχλούσε στο γυμναστήριο. Μα τη μία είναι ο ανώμαλος που βγάζει έξω την ξερή του στο γυμναστήριο. Την άλλη ο μέθησος που μας ξυπνάει με άσματα.
Και την άλλη, εκείνος ο αλητήριος με τα αυτοκίνητά του που μας πλωμώνει με τα καυσαέρια. Νησάφι, νησάφι πια. Έλα, έλα, πάμε, Απόστολε, σε παρακαλώ, σε λίγο θα αρχίσει το έργο. Πώς τα χρόνια στο λέω, δεν με λένε Αποστόλη. Εκεί θα κολλήσουμε τώρα. Πείτε του κι εσείς κάτι, λεβέντες μου. Χθες βγήκαν από την τηλεόραση δύο κακομούτσουνια και τους πρόλαβα στο σκρίνιο με τα σημικά. Πάμε, Λόπη μου. Ε, άι, παράταμε κι εσύ, μπαμπόγρια. Όλο πάμε και πάμε. Ό,τι ώρα θέλει να φύγω εγώ. Συγχύζεται πολύ. Καλησπέρα. Τι θες τώρα? Ο Πούγιος που μόρι μπαίνει στο σπίτι μου και τα κάνεις όλα μπάχαλο, ε? Πες μου γάμο το κάτι, μου τι έπιασες και έκανες τη μαλακία που έκανες. Φύγε αυτό το σπίτι, μωρέ μαλάκα, παρακαλώ. Να μας φαρέσεις κιόλας. Άρρωστε. Άρρωστος αγόρε τσούρδελο. Πού σε έρθες αυτό το μαλακισμένο για κράτη. Πες και σου κάτσε κανένας κόμενος. Ο παππούς που πάνε πέσει στην ομία, ρε Βαγγέλη. Θα σου φύγει το τσαούλι, μαλακιστήρι! Ε, μαλακιστήρι! Λουθέ, παρακαλώ, ρε Βαγγέλη! Σήκωσε το μωρό μου! Γιατί δεν το σηκώνεις? Κάτσε, όντρε! Τελικά η μοίρα θέλει να συναντηθούμε σήμερα. Ελπίζω να σε βρω στο μαγαζί να έρθεις να μας σώσεις. Γεια. Γεια. Πιες κάτι? Η δικιά σου. Δεν έχω κουράγιο ούτε να σκεφτώ πώς αισθάνομαι. Δεν αντέχω άλλο. Τι συμβαίνει, ρε Χοντρέ? Κανένας κανονικός δεν υπάρχει. Μόνο εσύ με αγαπάς. Και άβαυτη και μίζερη και με γυαλιά και χωρίς Wonderbra. Σιγάρα, κοπέλα μου, να με σκοτώσεις. Και καλά θα κάνω. Ποιος ξέρει πόσα κορίτσια θα γλιτώσω από σένα. Όλα σήμερα. Παναγία μου, τι θα κάνω, τι είναι αυτό τώρα? Από τη σκύλα στη Χάριβδη. Τι έγινε, βρε κομμανέντσι? Αγάπη μου, τι πλάσμα είσαι εσύ, όμορφο μωρό μου. Αχ, αγάπη μου, πού σε πάνε βραδιάτικα έξω τέτοια ώρα? Ζουζούνι μου, έχω κι εγώ ένα κουκλάκι σαν και εσένα, νευρέ. Θες να την γνωρίσω, λατρεμένο μου? Μήπως έχετε τηλέφωνο, γιατί μου τελείωσε η μπαταρία και έχω μείνει απολάστιχο. Τηλέφωνο, τηλέφωνα, αγάπη μου. Ένα ιδιωτικό και ένα επαγγελματικό. Αλλά ώσπου να έρθουν θα βραδιάσουμε. Κράτα εδώ. Κοιτάσκαλε, από φαναρτζίδικο ξεκίνησα. Τα γράφω όλα μέσα στο βιβλίο μου. Μήπως θέλετε βοήθεια? Όχι, κουκλίτσα μου, τελειώνω. Μήπως έχεις ένα νεράκι? Ναι, βεβαίως, περιμένω. Σας ευχαριστώ πολύ. Εσμεράλδα. Λίζα. Και πού είσαι, αν θες να ζευγαρώσεις το μωρό, πάρε ένα τηλέφωνο, μπας και γίνουμε συμπεθέρες. Ευχαριστώ, θα σας πάρω. Λοιπόν, καληνύχτα και μη χαθούμε, ναι. Αλίμονο. Τι έγινε, γιατί το έχεις κλείσει το κινητό? Μου τελείωσε η μπαταρία, με ήθελες κάτι? Ξέρω εγώ, εσύ τι λες, δεν σε ήθελα. Εσύ δεν με θέλεις. Τι έγινε, Γιαννάκη, ό,τι θυμόμαστε χαιρόμαστε. Εμείς τουλάχιστον θυμόμαστε, εσείς χαθήκατε. Ας προσέχατε να μην χανόμασταν. Θα συνεχίσουμε πολλή ώρα να μιλάμε στον πληθυντικό, σαν Γάλλοι. Γιατί κι αυτό σε πείραξε τώρα? Έλα, πάμε μια βόλτα που θέλω να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι θέλω να ακούσω. Έλα, Κοντρούλη. Παλακιά.
Σε ακούω. Λοιπόν, μου λείψες, μπέμπα. Δεν τον περίμενα, αλλά σε σκεφτόμουν πολύ. Τίποτα, αν χαλαρώσεις και εσύ λίγο, όλα καλά θα πάνε. Να χαλαρώσω πότε? Όταν με φτύνεις και παίρνεις στους δρόμους και σε βλέπουνε με γκόμενες στα φαναριά. Α, γι' αυτό μου εξαφανίστηκε εσύ τόσο καιρό. Επειδή έφυγα εκείνη τη νύχτα. Σιγά μωρό, ο Διονύσης με πήρε και τα παιδιά. Και πήγαμε στο τέτοιο και μου φορτώσαν μετά μια μεθυσμένα, την πάω στο σπίτι. Καλοθελητές σου, δεν σου είπαν ότι αυτή η κακομοίρα ήταν ένα μπάζο, μια μπαχατέλα? Άφηνα εγώ ποτέ το μωρό μου για μια μπαχατέλα? Χοντρέ. Να ξέρεις πόσο σε θέλω, Ορχάζο. Πόσο σε θέλω. Τώρα εγώ πώς υποτίθεται ότι πρέπει να αισθανθώ? Τον θέλω? Εγώ θέλω τον άλλον. Τι να κάνω? Να σ' αφήσω? Και να πάνε χαμένοι τόσοι μήνες?